Η Ινδονησία αποσύρει τους γαλλικούς πυράβλους MM40 Exocet και θα προμηθευτεί το νέο τουρκικό αντιπλοϊκό βλήμα Atmaka για τα 41 πυραυλοφόρα πλοία που διαθέτει. Επίσης θα προμηθευτεί άγνωστο αριθμό βαλιστικών πυράβλων Khan αλλά και αντιαεροπορικών πυράβλων για τις επιχειρησιακές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ινδονησίας. Η πρόσφατη παρουσίαση των δυνατοτήτων των πυράβλων άτμακα σε εκπροσώπους της Ινδονησίας με επικεφαλή στον Υπουργό Άμυνας της χώρας έχει δημιουργήσει σενάρια για το ενδεχόμενο το πολεμικό ναυτικό της Ινδονησίας να εξοπλίσει σημαντικό αριθμό πλοίων και περιπολικών σκαφών. Ο άτμα έχει μήκος μεταξύ 4,3 και 5,2 μέτρα, ζυγίζει 750 κιλά, έχει αυτονομία 220 χιλιόμετρα και χρησιμοποιεί τόσο σύστημα αδρανιακής πλοήγησης όσο και παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης για καθοδήγηση. Πρόκειται να αντικαταστήσει το παλιό απόθεμα της Τουρκίας που αποτελείται από περισσότερους από 350 αμερικανικούς πυράβλους χάρπουν. Η εγκατάστασή τους έχει ξεκινήσει στα νέα πλοία του τουρκικού ναυτικού, ενώ συνεχίζεται στα υποεξυγχρονισμό και τελικά θα έχει ολοκληρωθεί σε όλα έως και τις 11 Απριλίου του 2027.